Χρόνος δίσεκτος και για τα φράγματα το 2024, στα οποία το νερό ρέει με το σταγονόμετρο. Η άνοιξη δεν μπαίνει με τους καλύτερους ιονούς, καθώς ο φετινός χειμώνας μας αφήνει διψασμένους. Η στάθμη του νερού είναι κολλημένη κάτω από τη μέση και συγκεκριμένα στο 47,9% της πληρότητας. Ποσοστό που αντιστοιχεί σε 139,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Πέρσι την ίδια μέρα στα φράγματα η πληρότητα άγγιζε το 70%. Το μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, αυτό του Κούρη, γέμισε φέτος το 42%. Πέρσι το ποσοστό είχε ξεπεράσει το 63%. Η εισροή νερού από την αρχή του υδρολογικού έτους, δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου, έφτασε μόλις τα 18,2 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Αριθμός ιδιαίτερα χαμηλός. Η εικόνα στα φράγματα φέτος παραμένει απογοητευτική. Η ίδρυυση μπορούμε να την ικανοποιήσουμε πλήρως. Την άρδευση ανάλογα με τα αποθέματα. Ενδεχομένως να έχουμε μειωμένες ποσότητες από τα κυβερνητικά υδατικά έργα στην άρδευση φέτος, για να μπορέσουμε να αφήσουμε και κάποια ελάχιστα αποθέματα ασφαλείας. Στην ουσία μας σώζουν οι 5 μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες λειτουργούν και αφήνουν ανεπηρέαστα τα μεγάλα αστικά και τουριστικά κέντρα από παρατεταμένη ανομβρία. Νερό έφεραν φέτος κυρίως ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος, στον οποίο η βροχόπτωση έφτασε στο 103%. Ήταν όμως ο χειρότερος της τελευταίας δεκαετίας. Οι ελπίδες εξανεμίζονται, καθώς οι πιο καθοριστικοί μήνες ήταν ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος. Εκτός βέβαια και αν επιβεβαιωθεί η παροιμία, τον Μάρτι ξύλα φύλαγε. Οι μήνες του χειμώνα ήταν από τους πιο θερμούς και ξηρούς που καταγράφηκαν ποτέ στα χρονικά.